Κάποιοι έχτισαν περιουσίες και πολιτικές καριέρες στην καμπούρα αυτού του λαού, τον οποίον καταπρόδωσαν και κατέκλεψαν. Από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε αυτή η χώρα, λυπάμαι να πω, γνωρίσαμε και νιώσαμε στο πετσί μας μια ηγεσία κατώτερη των περιστάσεων, κατώτερη της θυσίας εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία αυτού του τόπου. Μια ηγεσία που είχε στο μυαλό της πώς θα εκμεταλλευτεί την εξουσία για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων εις βάρος των εθνικών συμφερόντων αυτού του λαού. Είναι δική μου προσωπική πεποίθηση, βασισμένη πάνω στα γεγονότα, ότι προκειμένου να συνεχίσουν να αξιοποιούν αυτό το σύστημα εξουσίας που ήδη καθιέρωσαν, μας οδήγησαν σκόπιμα στη διχοτόμηση. Τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα τα οποία βιώσαμε σε αυτόν τον τόπο, ναι, αποτελούν συντριπτική μαρτυρία για τις προθέσεις και την νοοτροπία με την οποία λειτουργήσε διαχρονικά η πολιτική ηγεσία σε αυτόν τον τόπο. Καθιερώθηκε η διαφθορά μέσα από τα μυαλά τους, μέσα από τις πρακτικές τους. Όταν πέθανε ο Μακάριος και ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου το Δίκο, οι μεγαλύτεροι από εσάς θυμάστε τι ζήσαμε. Έπρεπε να έχεις κομματική ταυτότητα, σε παρακολουθούσε η ΚΙΠ. Αν ήσουν συναγερμικός, έπρεπε να κρύβεις την εφημερίδα κάτω από τη μασκάρα σου, με φαίνεται ποια εφημερίδα ήταν, ή να την καλύπτεις μέσα από την ελευθεροτυπία. Εκείνο το σχρό έντυπο που αποκάλεσε τον ηγέτη μας πράκτορα των Ναζί. Μα μόλις ανέλαβαν την εξουσία, έπρεπε να καταστραφούν παλιά φθαρμένα πεντόλυρα, να τα κάψουν και να τα αντικαταστήσουν. Έπιασαν τα πεντόλυρα και από την πίσω πόρτα τα έδωσαν στους δικούς τους. Κατάγγειλε την υπόθεση ο εσωτερικός ελεκτής της Κεντρικής Τράπεζας, ο Αντώνης ο Κουδουνάρης. Και τι έγινε, νομίζετε, μετά που το κατάγγειλε? Τον απέλυσαν. Ήρθαν μετά οι αποθήκες της Κοινωνικής Μέριμνας. Τις έκαψαν και κατέκλεψαν από μέσα τη βοήθεια που έστειλαν οι ξένες χώρες την ώρα που οι πρόσφυγές μας ήταν μέσα στα αντίσκηνα. Αυτοί οι ανάλγητοι έκλεψαν τη βοήθεια και έκαψαν και τις αποθήκες. Έτσι ξεκίνησε τη βασιλεία του, το Δίκο, σε αυτή τη χώρα. Και ξέρετε μετά, ήταν η ξέχτε, ένα σωρό σκάνδαλα που αναφύονταν κάθε τρεις και λίγο και έμεναν όλα κουκουλωμένα και ατιμόρυτα. Η διαφθορά, η ρουσφετοκρατία, η ημετεροκρατία και η ατιμορρησία καθιερώθηκαν σε αυτόν τον τόπο από το Δίκο, το οποίο μας δίνει σήμερα μαθήματα, κατακεραυνώνει την κυβέρνηση τη σημερινή, λέει για τη διαφθορά. Παρένθεση, για ποιο πράγμα κατηγορείται σήμερα η κυβέρνηση? Για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, μέσα στο οποίο πρωταγωνιστής ήταν το γραφείο Τάσος Παπαδόπουλος. Τέτοια ξεδιαντροπιά. Κάνουν διαβατήρια, τους λες μα κάνετε κι εσείς διαβατήρια. Τι απαντούν σας παρακαλώ? Ναι, αλλά είναι η κυβέρνηση που αποφάσισε. Ναι, φταίει. Και η κυβέρνηση, το λέω, φταίει διότι ένα πρόγραμμα που έφερε λεφτά σε αυτόν τον τόπο την ώρα που δεν υπήρχαν, έτυχε κακής διαχείρισης. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία ήταν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που συνέβηκε στο τέλος της δεκαετίας
του 90 ήταν τα λεφτά του σερβικού λαού που τα έκλεψε ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο δικτάτορας, και τα έφερα και τα ξέπλυναν στη Λαϊκή Τράπεζα με τη βοήθεια και τη συνδρομή του δικηγορικού γραφείου Τάσος Παπαδόπουλος. Και να θυμίσω ότι μετά, στη διάρκεια της πενταετίας Παπαδόπουλου, έγινε και η φορολογική αμνηστία. Καλώς έγινε, έπρεπε να βρεθεί τρόπος λεφτά που έφυγαν από την Κύπρο να επιστρέψουν. Αλλά και πάλι κάποιοι αξιοποίησαν. Κάποιοι από αυτούς που πήραν τις αποφάσεις. Η σύγκρουση συμφέροντος που όλοι λένε σήμερα ότι έχει σύγκρουση συμφέροντος ο Αναστασιάδης, εκείνη κι αν ήταν σύγκρουση συμφέροντος. Να πάμε στα 5 χρόνια διακυβέρνησης του Παπαδόπουλου, που διαφημίζει τώρα ο Χρήστος Παντελίδης και το Δίκο ότι λέει ήταν μεγάλο επίτευγμα. Η οικονομία. Τι επίτευγμα ήταν η οικονομία, που δεν έκαναν ούτε έναν πεζοδρόμιο 5 χρόνια. Θυμηθείτε και πείτε μου τι έργα έγιναν στην πενταετία Τάσου Παπαδόπουλου. 0. Τίποτε. Αντιθέτως, σταμάτησε και τις αφαλατώσεις. Θυμάστε, σταμάτησε και τις αφαλατώσεις. Και μετά έφερνε νερό ο Χριστόφιας με τα τάνκερς. Πολλά από τα οποία το εσώνωσαν κιόλα το νερό, το οποίο πληρώναμε. Και βεβαίως εσπόρσαραν και την Ομόνια. Τα μόνα αναπτυξιακά έργα που έγιναν στην Κύπρο επί πενταετίας Τάσου Παπαδόπουλου, γιατί έγιναν πάρα πολλά αναπτυξιακά έργα, έγιναν στο ψευδοκράτος. Γιατί αν θυμάστε καλά, από το 2004 αναβαθμίστηκε το ψευδοκράτος με τον κανονισμό της πράσινης γραμμής και από τότε χτίστηκε απ' άκρη σε άκρη. Και να περάσουμε στη διακυβέρνηση Χριστόφια. Ο Θεός να μην μας το ξαναδείξει. Για να τα έχει καλά με ποιον. Με τον δικτάτορα Άσαντ, εφύλαν στο Μαρί τα πυρομαχικά μέχρι που μας ετεινάξαν στον αέρα. Και μετά βεβαίως ανατείναξαν και την οικονομία του τόπου. Εφτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχουν λεφτά στα ταμεία του κράτους, να μαζεύουν που τα ταμεία των εργαζομένων για να πληρώνει το κράτος τις υποχρεώσεις του. Διέλυσε τη χώρα. Είχαμε 10 χρόνια συγκυβέρνησης Δίκο-Ακέλ και μετά Ακέλ-Δίκο, 10 χρόνια άγωνα, 10 χρόνια καταστροφικά. 10 χρόνια στα οποία η διαφθορά διέλυσε τον τόπο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρώτα, το σκάνδαλο Μιλόσεβιτς. Μας το είχαν ταμένο οι ξένοι, το τι έγινε. Και μετά, το φούσκωμα των τραπεζών, του τραπεζικού τομέα, από τα λεφτά πάλι Ρώσων μεγιστάνων, τους οποίους σε κυνηγούσε η ρωσική κυβέρνηση γιατί ήταν απατεώνες. Τους εφέραμε αυτούς και τους εξεπλέναμε πάλι στη Λαϊκή Τράπεζα. Ήταν το πλυντήριο της Κύπρου η Λαϊκή Τράπεζα και η Κύπρος το πλυντήριο της Ευρώπης. Και αυτοί που μας έφεραν σε αυτό το κατάντημα, σε αυτό το χάλι, σε αυτό το ρεζίλεμα της χώρας μας, έβγαλαν και γλώσσα και μιλάνε όχι μόνο για τη διαφθορά, αλλά και για την οικονομία. Έγιναν στο ΑΚΕΛ και προφέσορες της οικονομίας. Και εμείς έκαναμε λάθη. Γιατί το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ο Αναστασιάδης, μόλις ανέλαβε την εξουσία, ήταν να καθαρίσει την Κύπρο. Η Κύπρος εγκρεμίστηκε τότε λόγω της διαφθοράς. Έπρεπε μαζί με το Κυπριακό την ίδια προτεραιότητα να δώσει και στο θέμα της κάθαρσης. Δεν το έκανε. Προσωπικά εγώ το έγραφα από τότε. Και αν είναι κάποιοι που με κατηγορούν σήμερα ότι επέκρινα την κυβέρνηση Αναστασιάδη, την επέκρινα για αυτό ακριβώς το θέμα. Ότι δεν αντιμετώπισε τη διαφθορά. Και έγραφα ότι θα την βρούμε μπροστά μας. Και την βρήκαμε. Και την πληρώνει σήμερα η παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη. Η παράταξη του πιο τίμιου και ηθικού πολιτικού. Η παράταξη που ακολουθεί τις παρακαταθήκες εκείνου του ανθρώπου. Βρήκαμε μπροστά μας αυτό το πράγμα και δώσαμε φωνή σε αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες να κατεβαίνουν στις εκλογές με αυτό το σλόγκαν, ότι θα καθαρίσουν την Κύπρο και θα σώσουν και την οικονομία. Σε αυτά λοιπόν τα 7 χρόνια, 8, η κυβέρνηση του Αναστασιάδη παρήγαγε πολύ σημαντικό έργο.
παρέλαβε μια χώρα διαλυμένη και έφτιαξε ένα γεσί που πηγαίνει ερχόταν για δεκαετίες ολόκληρες από τότε που ήμουν εγώ μικρός μέχρι σήμερα. Έκανε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μείωσε την στρατιωτική θητεία και προσέλαβε 3.000 ανθρώπους στο στρατό και έδωσε την ευκαιρία στους νέους να γίνουν πιο παραγωγικοί ένα χρόνο νωρίτερα ή να πάνε στις σπουδές τους ένα χρόνο νωρίτερα. Στήριξε τη χώρα εδώ και 15 μήνες σε συνθήκες πανδημίας και οικονομικής, νέας οικονομικής κρίσης. Και αυτοί λένε ότι η Κύπρος δεν δίνει πολλά, λέει, για στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Θέλανε να δώσει και παραπάνω. Τούτοι που διαλύσαν τη χώρα έχουν και απέτηση ότι πρέπει να δώσει παραπάνω. Αν κυβερνούσαν εκείνοι σήμερα, θα τρώγαμε από τα σκουπίδια μέσα στην πανδημία. Η προϊστορία τους αυτό δείχνει. Θα τρώγαμε από τους καλάθους των σκουπιδιών. Ούτε και τα μικρά κόμματα είναι η απάντηση για να τιμωρήσουμε τον συναγερμό. Θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Γιατί αν κρατούν 8-10 έδρες αυτοί, θα πρέπει η κυβέρνηση κάθε φορά που θέλει να προχωρήσει τη χώρα μπροστά με μεταρρυθμίσεις και αποφάσεις δύσκολες, θα πρέπει να παρακαλά τους κεροσκόπους που ιδρύθηκαν μερικούς μήνες πριν τις εκλογές. Εάν είναι αυτή η απάντηση, τότε ζήτω που κάει και η Κύπρος και εμείς μαζί της. Θέλω την ψήφο σας για να υπάρχει ισχυρή φωνή της αμοχώς του μέσα στο κυβερνών κόμμα. Στη Βουλή και στο πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ξέρετε πολύ καλά πόσα χρόνια μιλώ και γράφω για την αμόχωστο και είναι οι φίλοι μου εδώ που με ξέρουν πολλά χρόνια. Ρωτήστε τους να σας πούν εάν έστω και μία λέξη από αυτά που λέω τόσα χρόνια ήταν υποκριτική ή ψεύτικη. Με τους δικούς σου ανθρώπους δεν υποκρίνεσαι και δεν λες ψέματα. Θέλω να υπηρετήσω και σας μιλώ με απόλυτη ειλικρίνεια αυτόν τον τόπο. Με καθαρά χέρια, καθαρή συνείδηση, καθαρά μάτια την ώρα που σας κοιτάζω. Με αυτό το όνειρο. Το όνειρο να βλέπω τους γονιούς μου που βασανίστηκαν για να είμαι εγώ σήμερα εδώ και τους δικούς σας γονιούς και τα αδέρφια σας και τα παιδιά σας και τους φίλους σας ευτυχισμένους, αξιοπρεπείς, τα νέα τα παιδιά να μην έχουν το άγχος πώς θα φτιάξουν οικογένεια γιατί παίρνουν ένα μισθό πείνας. Θέλω η Κύπρος να γίνει μια καλύτερη πατρίδα. Γιατί αξίζουν. Βασανιστήκαμε πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο. Μας έσυναν σε καταστροφές. Μας έσυναν σε πόνο, σε δάκρυ. Φτάνει. Φτάνει αυτή η προδοσία. Να αλλάξουν μυαλά. Να αλλάξουν νοοτροπίες. Η Κύπρος πρέπει να γίνει αυτό που αξίζουμε εμείς. Ναι, πρέπει να δουλέψουμε. Με τιμιότητα, με σύνεση, με μεθοδικότητα και πάνω απ' όλα με όραμα. Θέλω μια καλύτερη πατρίδα για όλους μας. Και σας ζητώ να με στηρίξετε σε αυτές τις εκλογές. Γιατί σας υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα, τα πάντα, με όλες μου τις δυνάμεις, για το καλό αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Κόμμα που περπάτησα,